Αγαπητές φίλες και φίλοι, εκ μέρους της Νομαρχιακής Επιτροπής της Βορείας Δωδεκανήσου, σας καλωσορίζω στην πρώτη πολιτική εκδήλωση του νέου ΠΑΣΟΚ που γίνεται στο νησί μας. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στην ΚΟ τον πρόσφατα εκλεγμένο και με μεγάλη συμμετοχή μελών και φίλων νέο ηγέτη της Δημοκρατικής Παράταξης, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ επανέκαμψε ισχυρό. Έχει αποκτήσει ήδη μια σταθερή βάση που μας δίνει τη δυνατότητα να επιχειρήσουμε με τη βοήθεια και τη στήριξη όλων σας μια μεγάλη ανατροπή στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Γιατί το κίνημά μας δεν εμφανίζει μόνο μια εικόνα διαρκούς εισπύρωσης των δημοκρατικών δυνάμεων του τόπου, αλλά και γιατί έχει προχωρήσει ήδη σε ριζική ανανέωση προσώπων και ιδεών και προχωρά μεθοδικά και γρήγορα στην οργανωτική του ανασυγκρότηση. Ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στάθηκε με επιμονή σε όλη τη διαδρομή μέχρι τώρα στην ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου θεσμικού κόμματος που θα καλύπτει τις ανάγκες της νέας εποχής, που θα σχεδιάσει την αναγέννηση της παράταξης και θα φέρει ξανά στο προσκήνιο τη συλλογική της υπόσταση κόντρα σε όποιες προσωπικές στρατηγικές και θα δώσει νέο οξυγόνο στην πολιτική και κοινωνική αντιπροσώπευση. Και όλα αυτά μέσα στα πλαίσια της νέας σοσιαλδημοκρατικής μας πρότασης για το μέλλον της πατρίδας. Το εγχείρημα δεν είναι εύκολο. Τη δυσκολία επιτείνει το γεγονός ότι η χώρα αντιμετωπίζει διαδοχικές κρίσεις και υπαρκτούς κινδύνους. Ενώ ο πολιτικός χρόνος μέσα στον οποίο θα πρέπει να επιχειρήσουμε όλα τα προηγούμενα έχει γίνει πλέον πυκνός και πιεστικός. Ωστόσο, με τη βοήθεια όλων, με τη βοήθεια της αστήρευτης πηγής των ανθρώπων της δημοκρατικής παράταξης του λαού μας, το ΠΑΣΟΚ γίνεται και πάλι, όπως είπε στο πρόσφατο συνέδριο ο συμπατριώτης μας βουλευτής και πρώην υπουργός Κώστας Καναλίδης, σαν ηφαίστειο που ξυπνά. Η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, ενός ηγέτη νέου, ικανού, άφθαρτου και χωρίς καμία δέσμευση έναντι κανενός εξωθεσμικού κέντρου αποφάσεων, ως επικεφαλής της νέας δημοκρατικής παράταξης, αποτελεί την εγγύηση ότι η ηφαιστειακών διαστάσεων δύναμη που προσδοκούμε ότι θα μας δώσει στο άμεσο μέλλον ο ελληνικός λαός, θα είναι η βάση για να μπορέσει για να γράψει ξανά το ΠΑΣΟΚ νέες λαμπρές σελίδες στην ιστορία της δημοκρατίας και της ευημερίας του λαού στη χώρα μας. Έτσι ώστε και οι μεθεπόμενες από εμάς γενιές να έχουν να θυμούνται και να λένε αυτό που με νοσταλγία αναπολούν οι σύγχρονοι Έλληνες, τα ωραία χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Προχωράμε λοιπόν μαζί με ανανέωση, ενότητα και πολιτική αυτονομία. Αγαπητέ Πρόεδρε Νίκο Ανδρουλάκη, έχεις το λόγο. Φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη μου τιμή η σημερινή σας παρουσία. Μια παρουσία που και εδώ από την ΚΟ δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη επιστρέφουν στο πολιτικό προσκήνιο, στο προσκήνιο της ιστορίας, ως μια πρωταγωνιστική δύναμη μπορεί πάνω της να ακουμπήσει ο ελληνικός λαός τις νέες ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο. Για ένα αύριο με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια. Όλοι γνωρίζουμε τι έγινε τα τελευταία 10 χρόνια στην πατρίδα μας. Διχασμός, άγονες συγκρούσεις, μεγάλα λόγια, αλλά και μεγάλες απογοητεύσεις. Όλοι θυμούνται, κάποιοι να λένε ότι εύκολα μπορούμε να περάσουμε την οικονομική κρίση που άφησε πίσω της κυβέρνησης Καραμαλή. Όλοι θυμόμαστε ότι η παράταξη που οδήγησε το χώρο στη χρεοκοπία το 2009 είναι η ίδια παράταξη σήμερα της νέας δημοκρατίας που θέλει να φαίνεται ως υπεύθυνη δύναμη στον τόπο. Είναι η ίδια η παράταξη αυτή, η οποία σήμερα μετά από τόσα χρόνια περιπέτειας δημοσιονομικής ξαναοδηγεί τη χώρα σε ένα δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Και απέναντι σε αυτούς ένας βολικός αντίπαλος βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη να συγκρούεται με τον κύριο Τσίπρα για να τρομοκρατεί τους κεντρώους και προοδευτικούς ψηφοφόρους στον λόγο επαναφοράς μιας διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Καμένου. Ξέρετε, η δικιά μας επιστροφή είναι άβολη για τους δύο, διότι θυμίζει ότι ο ιστορικός, πολιτικός, κοινωνικός αντίπαλος δεξιάς παράταξης στη χώρα είναι το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη. Και είμαστε εμείς που μπορούμε να διασφαλίσουμε μια κυβερνητική αλλαγή με προοπτική.
Μια κυβερνητική επιλογή σταθερότητας. Μια κυβερνητική επιλογή αξιοπρέπειας. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει επίσης ότι από το 2012 και μετά ακούγαμε ότι μπορούν εύκολα να σταθεροποιήσουν την οικονομία της χώρας, να μειώσουν τις ανισότητες και να οδηγήσουν μέσα από καλύτερες προοπτικές τα Ελληνόπουλα που έφυγαν στο εξωτερικό κατά δεκάδες χιλιάδες πίσω στη χώρα. Τίποτα από αυτά δεν έχει συμβεί. Η χώρα μας σήμερα περνάει μία νέα περιπέτεια. Είναι παγκόσμια αυτή η περιπέτεια. Ναι, είναι παγκόσμια. Αλλά γιατί οι προεκτάσεις της, οι αναταράξεις της, οι παρενέργειές της είναι κλιμακούμενες στην Ελλάδα? Ότι πολύ απλά δεν υπάρχει όραμα δημιουργίας μιας ανθεκτικής οικονομίας σε παγκόσμιες αλλαγές και μιας ανθεκτικής κοινωνίας σε αυτά που έρχονται, που κάποιοι θεωρούν ότι δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε, αλλά η δύναμη του πολιτικού είναι να προνοεί, να προβλέπει, να θωρακίσει την πατρίδα σε μελλοντικές κρίσεις. Σε αυτό λοιπόν το συνεχές των κρίσεων θα μετρηθούμε όλοι μας. Και αυτοί που πάνε τα μεγάλα λόγια και αυτοί που με ευθύνη, με συνέπεια, με σοβαρότητα είπαν πολλές φορές δύσκολες αλήθειες στον ελληνικό λαό, αλλά είπαν αλήθειες. Και η παράταξή μας, ιστορικά και πολιτικά, από τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι σήμερα, προτίμησε πάντα να είναι χρήσιμη και όχι ευχάριστη. Χρήσιμη για τον τόπο, χρήσιμη για τους Έλληνες, χρήσιμη για τις επόμενες γενιές. Σε αυτό λοιπόν το πολιτικό περιβάλλον επιστρέφει το ΠΑΣΟΚ περήφανα, δημοκρατικά, θεσμικά, με ένα νέο πολιτικό προσωπικό και με τις αρχές και τις αξίες της σοσιαλδημοκρατίας, τις σύγχρονες αυτές αξίες και ιδέες στην πολιτική προτεραιότητα. Γι' αυτό οργανώνουμε συζητήσεις σε όλη την Ελλάδα για το πρόγραμμά μας. Δεν θέλουμε να είναι ένα πρόγραμμα που εκπορεύεται από μια κλειστή παρέα της Χαρλάου Τρικούπη. Θέλουμε το πρόγραμμά μας να είναι δομημένο μέσα από ένα δημοκρατικό κοινωνικό διάλογο. Γι' αυτό κάνουμε περιφερειακά συνέδρια για την υγεία στη Θεσσαλονίκη, πώς θα στήξουμε την πρωτοβάθμια, το σύγχρονο ΕΣΥ, για την ενέργεια στη Δυτική Μακεδονία, που είναι μια περιοχή που πονάει από την κρίση και την απολιγνητοποίηση της χώρας. Θα πούμε πολλά για αυτό παρακάτω. Και βέβαια, το επόμενο Σαββατοκύριακο από τη Θεσσαλία, από τη Λάρισα, για το μεγάλο ζήτημα ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα των αγροτών και των κτηνοτρόφων της χώρας. Σήμερα λοιπόν, εδώ από την ΚΟ, θέλω να μιλήσουμε για τα εθνικά μας θέματα και για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής. Όλοι, ο καθένας από εσάς, ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει σταθερότητα και τι σημαίνει ειρηνική διαβίωση και τι σημαίνει να είσαι ένας ακρίτας που περιμένεις από το κράτος δικαιοσύνη, που περιμένεις η νησιωτικότητα να μην είναι ένας αποκλεισμός, η νησιωτικότητα να μην είναι μια καταδίκη σε λιγοστές ευκαιρίες, η νησιωτικότητα να μην είναι ένας αποκλεισμός, αλλά η νησιωτικότητα είναι ένα εθνικό χρέος για την κυβέρνηση, για τα κόμματα, ώστε να υπερασπίζονται διπλά με αναπτυξιακά έργα, με ειδικά κίνητρα, τον ελληνισμό των νησιών μας, που θέλουμε να αυξηθεί πληθυσμιακά, να ευημερεί, διότι αυτά τα νησιά στέκονται περήφανα χιλιάδες χρόνια στα κύματα του Αιγαίου και πρέπει όλοι εμείς, όσοι θέλουμε και φιλοδοξούμε, να κυβερνήσουμε τον τόπο, να έχουμε προτεραιότητα το πώς ο πληθυσμός και η οικονομία θα είναι ισχυρή για πάρα πολλές δεκαετίες. Δεν είναι τα νησιά μας μόνο τουριστικά καταφύγια του καλοκαιριού. Γι' αυτό πρέπει στα θέματα του κοινωνικού κράτους, στην υγεία, στα νοσοκομεία, να φιλοδοξούμε να γίνει ένα πολύ σύγχρονο νοσοκομείο στην ΚΟ, με κίνητρα όμως για να έχει όλες τις ειδικότητες και όχι να ψάχνουμε γιατρούς με το κι άλλες ειδικότητες που ιδιαίτερα μετά την εποχή της πανδημίας εκλείπουν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Φιλοδοξούμε να έχουμε ισχυρή πρωτοβάθμια υγεία στα νησιά μας. Φιλοδοξούμε να έχουμε ισχυρή προσχολική εκπαίδευση, ως αυτά τα στοιχεία της σοσιαλδημοκρατίας, το κοινωνικό κράτος που είναι ο πυλώνας της κοινωνικής συνοχής και της αντιμετώπισης των ανισοτήτων, να είναι αυτά που θα σφαγίζουν μια νέα εποχή
για όλη την νησιωτική Ελλάδα, για όλη την πατρίδα μας. Και βέβαια, πολύ κρίσιμο σε αυτή τη συζήτηση είναι το θέμα της ανταγωνιστικότητας και της οικονομίας. Πώς θα μείνουν τα παιδιά στον τόπο τους, χωρίς πολλές και καλές θέσεις δουλειάς. Πώς θα αναπτύξουμε τον τουρισμό, όχι με την παραδοσιακή βιομηχανική του μορφή, αλλά με νέες μορφές τομεακές που θα αφορούν και την αγροδιατροφή και τη διασύνδεσή της με το τουριστικό προϊόν, αλλά και άλλες μορφές, και ιδιαίτερα εδώ, από την πατρίδα του Ιπποκράτη, για τον ιατρικό τουρισμό, αλλά και άλλες μορφές, στην Κάλυμνο, με τον αλλιευτικό τουρισμό και γενικότερα με άλλα πρότυπα που θα φέρουν περισσότερους, αλλά και με περισσότερο ΑΕΠ και σε περισσότερους τομείς της οικονομίας. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για τα επόμενα χρόνια. Ο τουρισμός να μην αφορά λίγους επιχειρηματίες, αλλά να αφορά το σύνολο της οικονομίας και όχι μόνο γεωγραφικά, πανεθνικά, μέσα από τη διασύνδεσή της με άλλους τομείς και ιδιαίτερα την αγροδιατροφή. Φίλες και φίλοι, σημαντικό ζήτημα είναι το θέμα της ενέργειας. Από την αρχή της ενεργειακής κρίσης έχουμε δώσει πάρα πολλές λύσεις. Οι λύσεις αυτές είναι σημαντικές, αλλά το σημαντικότερο είναι το στρατηγικό σχέδιο. Εδώ στα νησιά μας, πότε θα γίνει η πολυπόθητη διασύνδεση? Τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης? Μα το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι ένα ταμείο που όπως το χειρίζει την κυβέρνηση είναι ένα διευρυμένο ΕΣΠΑ για να βάζει μικρά έργα. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα έργο που έφτιαξε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα για να δείτε την διαφορετικότητα στην προσέγγιση την αναπτυξιακή της χώρας, μόλις ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αλλάξουν τα σχέδια ανάκαμψης βάσει των νέων δεδομένων που έχει κάθε χώρα. Εμείς λοιπόν από την εποχή ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα βαφτίσαμε απανθρακοποίηση στην απολιγνητοποίηση. Αντί αυτή η πολιτική να αντικατασταθεί των ορυκτών καυσίμων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης έκαναν βαθιά εξαρτώμενη τη χώρα στο φυσικό αέριο. Ορυκτό καύσιμο, μικρότερο αποτυπώματος περιβαλλοντολογικού από το λιγνίτι, αλλά δεν είναι δικό μας. Με αποτέλεσμα σε μεγάλες κρίσεις η χώρα να είναι πάρα πολύ ευάλωτη, όπως συμβαίνει τους τελευταίους μήνες, όταν οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι πήραν γρήγορα μέτρα, διότι η δική τους απολιγνητοποίηση έφερε περισσότερες άπες στο μείγμα. Σε εμάς δεν μπορούσε να γίνει αυτό, διότι είμαστε πολλαπλά εξαρτημένοι από αυτό το ρητό εισαγόμενο καύσιμο. Το λέω αυτό γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία αυτή η περιπέτεια να αλλάξουμε το ενεργειακό μας μοντέλο. Η χώρα να αποκτήσει διασύνδεση και με τρίτα κράτη, αλλά και μεταξύ της. Δεν μπορεί να γίνει πράσινη μετάβαση χωρίς δίκτυα και δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας. Δεν είναι το χωροταξικό το μόνο ζήτημα που αφορά τη ΣΑΠΕ. Χωρίς τα δύο πρώτα, τι θα γίνει στη χώρα μας? Η πράσινη μετάβαση θα είναι ένα παιχνίδι στα χέρια 5 επιχειρηματιών της χώρας και δεν θα μπορεί ούτε ο αγρότης να κάνει μια κοινότητα ενεργειακή με άλλους αγρότες, ούτε ο κτηνοτρόφος, ούτε ο μεταποιητής, ούτε στα αστικά κέντρα θα μπορεί ένας φτωχός Έλληνας να βάλει φωτοβολταϊκά σε στέγες για να είναι θωρακισμένος γιατί θα παράγει ο ίδιος την ενέργεια που καταναλώνει. Άρα σε ενεργειακές κρίσεις δεν θα είναι ευάλωτο το τιμολόγιο του, το κόστος ζωής του. Αυτά γιατί δεν γίνονται? Διότι πολύ απλά και η προηγούμενη κυβέρνηση και αυτή με την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης δεν έχουν στρατηγικό, οραματικό σχέδιο για την πατρίδα. Σημαντικό επίσης θέμα είναι το θέμα της υγείας. Και όχι μόνο εδώ, σε όλη τη χώρα. Και αυτό ακουμπάει το Ταμείο Ανάκαμψης. Το έχω πει πολλές φορές. Δεν ζήσαμε τι έγινε στην πανδημία. Η έλλειψη πρωτοβάθμιας, πολύ σημαντικών δομών πρωτοβάθμιας περίδρατος σε όλη την Ελλάδα, έκανε όλα τα κύματα της πανδημίας να χτυπούν τα δημόσια νοσοκομεία. Έκανε το εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας να πάει πίσω. Και αντί η κυβέρνηση να πάρει το Ταμείο Ανάκαμψης χρήματα ανάλογα με υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, παίρνει το 4%, όπου τα μισά χρήματα από αυτά πάνε στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Άρα το 2% του Ταμείου Ανάκαμψης πάει επί της ουσίας στον εξυγχρονισμό της δημόσιας υγείας. 11% παρακαλώ οι Ιταλοί, 7,5% οι Πορτογάλοι. Εμείς γιατί όχι? Κόστος ζωής. Τρίτη σε δαπάνες, ιδιωτικές δαπάνες στην υγεία είναι Έλληνες τα τελευταία χρόνια της πανδημίας.
πρότεινε χθεσινά στοιχεία, προχθεσινά στοιχεία της Eurostat, είναι οι Έλληνες στο κόστος στέγης σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε ο λαός που πληρώνει από το διαθέσιμο εισόδημά του το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη για κατοικία. Πόσους μήνες τώρα δεν λέω ότι η κοινωνική στέγη πρέπει να γίνει προτεραιότητα? Σε όλα τα κράτη που έχουν σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση υπάρχει σχέδιο κοινωνικής κατοικίας. Γιατί όχι στην Ελλάδα? Όταν το 2015 με τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις κλιμακώθηκε από τα Airbnb, για να το λέω το καταλαβαίνουμε, κλιμακώθηκε το πρόβλημα σε όλα τα αστικά κέντρα. Δεν μπορούν οι φοιτητές να σπουδάσουν, δεν μπορούν τα νέα ζευγάρια να νοικιάσουν αξιοπρεπή στέγη με χαμηλό ενίκιο. Γιατί δεν κάναμε ένα πρόγραμμα? Και βγαίνει μετά από πολλούς μήνες ο κ. Μητσοτάκης και λέει: έχουμε σχέδιο. Θέλω να σας αποδείξω με δύο στοιχεία να καταλάβετε πώς ο λαϊκισμός του ΣΥΡΙΖΑ περιφρονεί τα προβλήματα του λαού, μιλώντας δίθεν στο όνομά του, και πώς ο ελιτισμός της Νέας Δημοκρατίας περιφρονεί τα προβλήματα του λαού, διότι έχει άλλες προτεραιότητες για τους λίγους. Ο μεν κύριος Τσίπρας ξεκινάει το πρόβλημα επί της κυβερνήσεώς του. Βρήκε το απόθεμα κοινωνικής κατοικίας 0, το αφήνει 0. Ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει το πρόγραμμα και κλιμακώνεται την εποχή του. Και ενώ σε όλα τα ταμεία ανάκαμψης, Πορτογάλη 26.000 κατοικίες για κοινωνική στέγη, για χαμηλό ενίκιο. Δεν τη δωρίζουμε την κατοικία, τη δίνουμε με κοινωνικά κριτήρια, με χαμηλό ενίκιο, για να αποκλιμακωθούν τα ενίκια γενικότερα. 26.000 οι Πορτογάλοι, 20.000 οι Ισπανοί, 10.000 οι Ιταλοί. Ο κύριος Μητσοτάκης, που δεν γνώριζε το πρόβλημα, έχει βάλει 70 σπίτια στην Αθήνα και 30 στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι η διαφορά μιας δεξιάς κυβέρνησης και μιας λαϊκίστικης κυβέρνησης με τον καμένο από την πραγματική σοσιαλδημοκρατία της Ευρώπης, που κοιτάει τα προβλήματα των νέων, των αδυνάμων, ως προτεραιότητες, γιατί δεν έχει απλά κοινωνικές ευαισθησίες θεωρητικές, αλλά έχει πολιτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης αυτών των μεγάλων προκλήσεων της εποχής. Φίλες και φίλοι, μπορούμε να πούμε πολλά για τα θέματα της οικονομίας. Όμως πρέπει να πούμε και μερικά θέματα για τα θέματα της κοροϊδίας. Διότι άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να λέει προχθές ότι τελείωσε το ζήτημα της ενισχυμένης εποπτείας. Αλλά αυτό είναι μια πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος λέει ότι η εποπτεία θα συνεχιστεί μέχρι το 2060, έως ότου αποπληρωθεί το 75% των δανείων στον ESM. Γιατί δεν λέμε και το υπόλοιπο? Γιατί δεν λέμε ότι η αύξηση των υποτοκίων σε όλο τον κόσμο λόγω του πληθωρισμού θα δημιουργήσει ζητήματα εξυπηρέτηση των χρεών μας? Πιάντε τώρα είναι στους θεσμούς μετά το 2030, και γιατί καλπάζουν ξανά τα χρέη? Διότι όπως είπα πριν μια εβδομάδα σε μια εφημερίδα, όταν επέρεσε ότι κάνει 43 δισεκατομμύρια από τις μεγαλύτερες δημοσιονομικές επεκτάσεις παγκοσμίως την εποχή της πανδημίας, έχει δώσει δανεικά και αγύριστα περίπου 8 δισεκατομμύρια επιστρεπτές προκαταβολές. Πρέπει να πει στον Έλληνα φορολογούμενο, πού πήγαν αυτά τα λεφτά, με ποια κριτήρια? Όλοι είστε στην αγορά και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα πήραν και άνθρωποι που τα άξιζαν, τα πήραν και επιχειρήσεις που δεν τα χρειαζόταν. Αλλά αυτά είναι οι φόροι σας, είναι οι φόροι του ελληνικού λαού, και αυτή η δημοσιονομική επιλογή του κ. Μητσοτάκη πιο πολύ θυμίζει Καραμαλή παρά οποιοδήποτε άλλο πρωθυπουργό της τελευταίας δεκαετίας. Διότι είναι μια επιλογή που δεν καταλαβαίνει ότι το χρέος αγωνιστήκαμε για να μειώσουμε τη δυναμική επέκταση του, και τώρα αυτός, χωρίς στρατηγική, χωρίς κριτήρια, να δημιουργήσει νέες συνθήκες κρίσης χρέους στη χώρα. Ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα είναι η σημερινή αντιμετώπιση των ενεργειακών ζητημάτων, πέρα από τα στρατηγικά όπως προηγουμένως. Γιατί λέμε πυλαφών στη Λιανική αύριο το πρωί, ενώ ο κ. Μητσοτάκης έχει καταθέσει πρόταση στην Κομισιόν για να δεχτεί το πλαφόν στη Χοντρική, διότι δεν είναι στην εργαλειοθήκη το μέτρο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως το πλαφόν στη Λιανική που προτείνουμε εμείς? Πώς δηλαδή δεν επιλέγει ένα μέτρο που δεν χρειάζεται έγκριση? Το προτείνουν ήδη και προτείνουν άλλο μέτρο. Γιατί πολύ απλά το πλαφόν στην Λιανική θα δείτε την μείωση του αύριο το πρωί στο τιμολόγιο σας. Και μετά θα πάμε να συζητήσουμε πόσο θα πληρώσει ο καταναλωτής, πόσο το κράτος
και πόσο ο μεγαλοπαραγωγός ενέργειας που κερδοσκοπεί. Με το πλαφό στη χοντρική θα αποζημιώσουμε τους μεγάλους παραγωγούς ενέργειας βάσει της ενέργειας που παράγουν, άλλη από την ήττα, άλλη από το φυσικό αέριο, χωρίς να είμαστε σίγουροι ποια θα είναι η ακριβή μείωση στο τιμολόγιο σας όταν θα λειτουργήσει αυτό το μέτρο. Και τι γίνεται αυτό το πράγμα? Ότι πολύ απλά ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει να συγκρουστεί με ισχυρά συμφέροντα. Και απεδείχθη περίτρανα με την τροπολογία που έφερε στη Βουλή για την φορολόγηση των υπερκερδών. Που μάλιστα μας ψέγει, δεν ψηφίσαμε. Γιατί όταν λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας ότι υπολογίζει περίπου 3 δισεκατομμύρια με μια απλή μέθοδο των τριών τα υπερκέρδη στη χώρα, έρχεται στους πρώτους μήνες η κυβέρνηση να πει ότι θα τα υπολογίσουν με κοινή υπουργική απόφαση, μετά από εισήγηση της ΡΑΕ, η οποία ΡΑΕ δηλώνει αναρμόδια, και πολύ λιγότερα από τι είναι. Άρα τι κάνει? Βάζει φορολόγηση 90% σε πολύ λιγότερα από τα πραγματικά κέρδη. Αυτό λοιπόν είναι μια ακόμη κοροϊδία. Εμείς λοιπόν θέλουμε ρύθμιση αγοράς, δίκαιη κατανομή του βάρους, ώστε να δει άμεσα ο ελληνικός λαός μια αλλαγή στο κόστος ζωής. Ό,τι σας είπα μέχρι αυτή τη στιγμή είναι το μείζον ζήτημα. Το απαγορευτικό κόστος ζωής, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές, αλλά και όλους τους Έλληνες, που τους κάνει να δυσκολεύει η ζωή τους. Όλα έχουν ακριβήνει. Δεν υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά. Δεν υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης. Γιατί πολύ απλά αυτή η κυβέρνηση δεν πιστεύει ότι το κράτος είναι ένας εγγυητής που ρυθμίζει ως κανόνες σε μεγάλες οικονομικές περιπέτειες αυτά τα οποία δεν μπορεί να κάνει η ελεύθερη αγορά. Φίλες και φίλοι, δεν μπορώ να μην πω μερικά πράγματα για το μείζον ζήτημα των προκλήσεων της Τουρκίας. Η Τουρκία του κ. Ερντογάν τα τελευταία χρόνια συνεχώς προκαλεί όχι μόνο την Ελλάδα, όλη την Ευρώπη, με πολιτικές επιλογές που υπονομεύουν τη σταθερότητα. Ο Ερντογάν είναι ένας διεθνής ταραξίας που είναι ικανός να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στον ίδιο το λαό, αρκεί να κρατήσει την καρέκλα της εξουσίας. Ποια λοιπόν η ιδιορατικότητα του κ. Μητσοτάκη όταν πριν από μερικούς μήνες μετά τη συνάντησή του με τον Ερντογάν είπε στον ελληνικό λαό ότι ξημερώνουν πολύ καλύτερες μέρες σε σχέση με την Τουρκία? Δεν καταλάβαινε πού θα πάνε τα πράγματα? Ότι ο Ερντογάν μπροστά στην προεκλογική του εκστρατεία και στο φόβο της ΣΥΤΑΣ θα κλιμακώσει στο εσωτερικό της Τουρκίας σε σχέση με τρίτα κράτη? Ορίστε λοιπόν τι έγινε μερικούς μήνες μετά. Εκβιάζει για την ένταξη στον ΝΑΤΟ Φιλανδίας και Σουηδίας. Κάτι που δεν τον αφορά και γεωπολιτικά. Χτυπάει την Ελλάδα σε ζητήματα που αφορούν τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Θα βάλει λέει θέμα αποστρατικοποίηση των νησιών και κυριαρχίας τους. Όταν οι συμφωνίες που έχουμε υπογράψει είναι ξεκάθαρες. Το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος της χώρας μας. Στα Δωδεκάνησα, η συμφωνία των Παρισίων του 1947 δεν έχει σε καμία περίπτωση συμμετοχή της Τουρκίας. Ό,τι λέει είναι εκτός πραγματικότητας. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Ποια είναι η στρατηγική της χώρας? Πώς προσπαθούμε να οικοδομήσουμε κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική? Ποιες είναι οι προτεραιότητες μας? Αλλά η λαϊκή για μας τους σοσιαλδημοκράτες, για το ΠΑΣΟΚ, το πατριωτικό αυτό κόμμα, που τα χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου είχε πολύ μεγάλη προτεραιότητα στα θέματα ο Έλληνας να νιώθει ασφαλής σε όποιο μέρος της χώρας και βρίσκεται. Λέμε ότι είναι αδιανόητο οι εταίροι μας να εξοπλίζουν την Τουρκία, είτε είναι του Λαϊκού Κόμματος, είτε είναι σοσιαλδημοκράτες. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν ευρωπαϊκά κράτη που πληρώνουν και χαρίζουν στην Τουρκία μέσα από εξοπλιστικά προγράμματα έστω και μία σφαίρα σε αυτές τις συνθήκες. Πρέπει λοιπόν άμεσα να μπει εμπάργκο όπλων από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη απέναντι στην Τουρκία του Ερντογάν. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος που αποδεικνύει έμπραχα την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Δεύτερο ζήτημα. Πρέπει να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας ότι κοινό ζήτημα ενδιαφέροντος δεν είναι μόνο το προσφυγικό μεταναστευτικό. Πώς ξαφνικά έγινε κοινό ζήτημα ενδιαφέροντος? Ότι πολύ απλά το πρόβλημα
έφτασαν στις πόρτες τους. Και ξαφνικά φτιάχτηκαν προγράμματα, στήριξης, καλοδεχούμενα, μη ολοκληρωμένα, διότι εμείς θέλουμε να υπάρξει αναθεώρηση του Δουβλίνου ώστε να πάψει η χώρα μας και η Ιταλία και άλλες χώρες της περιφέρειας ως πρώτες χώρες εισδοχής, να είναι και οι χώρες που είναι υπεύθυνες για την απονομή ασύλου. Αυτό να γίνεται με αναθεώρηση στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα τα προγράμματα μετεγκατάστασης να είναι μόνιμα, με συνέχεια. Και όχι εμείς να είμαστε μια χώρα εκβιαζόμενη βάσει του παλιού Δουβλίνου, το οποίο έχει υπογραφεί. Αλλά έστω και έτσι, έγιναν κάποια βήματα. Δεν πρέπει να γίνουν με αυτή την περιπέτεια που ζει η Ευρώπη, στην παράνομη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, στον πόλεμο αυτό που έχουν τεράστιες ευθύνες και ευρωπαϊκά κράτη, που ενώ από το 2014 έγινε η παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας. Αυτοί συνεχίσαν, η κυρία Μέρκελ και άλλοι, να χαϊδεύουν τον Πούτιν. Και δεν είναι ο κύριος Ερντογάν ένας μικρός Πούτιν? Μετά λοιπόν από αυτή την τραγική εμπειρία ενός πολέμου στην καρδιά της Ευρώπης, με εκατομμύρια πρόσφυγες, με χιλιάδες νεκρούς, δεν πρέπει να προχωρήσουν τα θέματα κοινής ασφάλειας και άμυνας? Ο Ευρωστρατός, αυτά τα σύνορα, δεν είναι μόνο σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, είναι και σύνορα Ευρώπης-Τουρκίας. Και κάποτε πριν από χρόνια, δεν φανταζόμουν ότι θα γίνει Frontex, έγινε Frontex. Γιατί να μην υπάρχει Ευρωστρατός? Γιατί ο ελληνικός λαός να πληρώνει ένα τεράστιο κόστος φύλαξης των συνόρων και τεράστιους εξοπλισμούς, όταν αυτό πρέπει να γίνει μια κοινή πολιτική αλληλεγγύη σε όλη την Ευρώπη? Και να νιώθει ασφαλής και ο Εσθονός και ο Φιλανδός και ο Έλληνας και ο Κύπριος. Αυτή λοιπόν η περιπέτεια του πολέμου της Ουκρανίας, η τραγική αυτή περιπέτεια που ζει η Ευρώπη, πρέπει να γίνει μια ευκαιρία να αλλάξει η στρατηγική της σε όλα τα θέματα άμυνας και ασφάλειας. Δεν μπορεί εμείς να πληρώνουμε δισεκατομμύρια, θα μπορούσαμε να τα κάνουμε νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια, σε εξοπλισμούς, ενώ δεν έχουμε καμία δυνατότητα ευέλικτους συμφώνου σταθερότητας, ενώ δεν έχουμε άλλες παροχές που θα μπορούσαμε να έχουμε ως αντιστάθμισμα του κόστους που πληρώνουμε ως χώρα της περιφέρειας. Και τι έχει πει για όλα αυτά η κυβέρνηση? Ποια είναι η ατζέντα της? Ακούω από πολλούς, ναι, ωραίο το εμπάργκο όπλων, αλλά μπορούμε να το καταφέρουμε? Και εγώ όταν ξεκίνησα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το καλοκαίρι του 19, ήμουν μόνος μου. Και στο τέλος και οι Γερμανοί Σοσιαλδημοκράτες ψήφισαν και πήραν μια τεράστια πλειοψηφία. Το έχει ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προτρέπει την Επιτροπή να ασκήσει αυτή την πολιτική. Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση της χώρας και όλα τα πολιτικά κόμματα? Καμπάνια στους ευρωπαϊκούς λαούς για να διεγείρουν την ευαισθησία τους απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο κράτος δικαίου, και να καταλάβουν οι λαοί της Ευρώπης ότι οι κυβερνήσεις τους πρέπει να έχουν άλλο προσανατολισμό σχέση με την Τουρκία. Εμείς είμαστε ένα κόμμα ειρηνικό που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο, που θέλουμε να υπάρχει σταθερότητα στην περιοχή. Αλλά η σταθερότητα πια δεν περνάει, σύντροφοι και συντρόφισσες, από το κατευνασμό. Περνάει από την Ευρωπαϊκή Αποτροπή, και αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στους εταίρους μας και στον ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι αδιανόητο ο κύριος Στόλτεμπεργκ με τις δηλώσεις του να είναι ένας εκπρόσωπος του τουρκικού κατεστημένου στον ΝΑΤΟ, λέγοντας: βρείτε τα, τι να βρούμε με μια χώρα που δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας? Τι να βρούμε με μια χώρα που δεν σέβεται τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την περίκτηστη πόλη της Αμοχώς του, για τα Βαρόσια? Τι να βρούμε με μια χώρα που δεν θέλει να συζητήσει τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μας κάνει μαθήματα για το προσφυγικό μεταναστευτικό? Ποιος? Ο Ερντογάν, που το εργαλειοποιεί όπως και ο Λουκασέγκο για ευρυντικό πόλεμο, χωρίς να σέβεται τον πόνο αυτών των ανθρώπων που φεύγουν από εμπόλεμες ζώνες. Αλλά ποια ανθρώπινα δικαιώματα? Τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μια χώρα που πάει σε εκλογές και κινδυνεύει ένα κόμμα που 13%, το φιλοκουρδικό κόμμα ΧΑΤΕΠΕ, να βγει εκτός νόμου? Πρόσφατα είδα τον πρόεδρο του κόμματος αυτού, που ήταν και το μόνο κόμμα που καταδίκασε την μετατροπή της Αγίας Σοφίας πέρυσι σε τζαμί. Και είδα στο πρόσωπό του το φόβο. Είχα δει τον ίδιο φόβο στο πρόσωπο του Τερμίτας λίγους μήνες πριν μπει στη φυλακή στις Βρυξέλλες στην Επιτροπή Εξωτερικών. Ποια χώρα λοιπόν οι Ευρωπαίοι εταίροι θεωρούν την υποένταξη? Η χώρα όποιος έχει μια άλλη άποψη, αριστερός, κεντρός, φιλελεύθερος, μπαίνει στη φυλακή?
Η χώρα που κινδυνεύουν οι δημοσιογράφοι και μπορεί αυτή η χώρα να μας κάνει μαθήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα λέω αυτά διότι εμείς θέλουμε μια σταθερή και ειρηνική γειτονική χώρα. Και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε, αλλά με κανόνες, το διεθνές δίκαιο. Εμείς θέλουμε οι λαοί να ζουν ειρηνικά, να αποκλιμακωθούν οι εξοπλισμοί και στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Αλλά αυτά περνάει από έναν κοινό σεβασμό σε κανόνες που αποδέχεται η διεθνής κοινότητα. Φίλες και φίλοι, πριν κλείσω, θέλω να σας πω μερικά πράγματα για το κόμμα μας. Ένα κόμμα που τραυματίστηκε, αλλά επανέρχεται δυναμικά. Από την αρχή έλεγα ότι πρέπει να επιστρέψουμε στον ήλιο. Γιατί? Δεν νομίζω ότι υπήρξε Έλληνας που σταμάτησε να ψηφίσει το Πασόκ γιατί δεν του άρεσε ο ήλιος. Ξέρω όμως χιλιάδες Έλληνες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, που σταματήσαν να ψηφίζουν το Πασόκ, διότι ενοχλήθηκαν με τον καθεστωτισμό, με την αλαζονία, με την έλλειψη αγωνίας, κοινωνικών αγωνιών. Εγώ λοιπόν καλώ και εδώ αποτυπώ όλη την προοδευτική αριστερά και όλο το προοδευτικό κέντρο να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε, να κάνουμε ένα πρόγραμμα σοσιαλδημοκρατικό. Διότι το κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου δεν δημιουργήθηκε ως ένα μικρό κόμμα του κέντρου, αλλά η μεγάλη δημοκρατική παράταση κεντροαριστεράς, και αυτό φιλοδοξώ να ξαναγίνουμε. Ένα κόμμα που θα αγκαλιάσει τις αγωνίες όλου του ελληνικού λαού, των δημοκρατών, της προοδευτικής αριστεράς και του προοδευτικού κέντρου. Γιατί άλλωστε ο Ανδρέας Παπανδρέου ίδρυσε το Πασόκ μετά από πολλά χρόνια παρακμής δημοκρατικής παράταξης. Γιατί ο πρώτος μεγάλος ιδρυτής της είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τι παράταξη? Όπου ήταν ισχυρή και περήφανη, ο τόπος δεν περνούσε περιπέτειες. Ο λαός είχε προοπτική. Όποτε υπήρχαν συγκρούσεις, τοξικές, διχασμοί, εμφύλοι πόλεμοι, η χώρα το πλήρωνε πάρα πολύ ακριβά. Και το λέω αυτά διότι η προσπάθεια που κάνουμε δεν είναι κομματική προσπάθεια. Δεν είναι προσπάθεια 22 βουλευτές να γίνουν 50. Είναι εθνική προσπάθεια η χώρα να έχει και ο λαός της μία προοδευτική επιλογή αξιοπρέπειας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και ζητάω και εδώ από την ΚΟΒ, από τον καθένα σας, από την καθεμία σας ξεχωριστά, να πάρετε την παράταξη στα χέρια σας. Η νίκη δεν θα έρθει από τα τηλεπαράθυρα, η νίκη δεν θα έρθει από τη Χαρλάου Τρικούπη. Η νίκη θα έρθει γειτονιά-γειτονιά, εργασιακό χώρο, χωριό-χωριό, με όλους μαζί, με όλους μαζί, όλοι μαζί χέρι-χέρι. Δυνατά θα πάρουμε την παράταξη και την προσπάθεια στα χέρια μας. Και είμαι σίγουρος ότι με ένα πρόγραμμα προοδευτικό που θα χτίσουμε με συζητήσεις σε όλη την Ελλάδα, σοσιαλδημοκρατικό, που θα κουμπάει τις αγωνίες του ελληνικού λαού, των νέων γενεών, αλλά και όλων των γενεών, μπορούμε ξανά να κάνουμε τον ήλιο της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας να ανατύχει ξανά στην Ελλάδα ως μια περήφανη δύναμη, μια δημοκρατική δύναμη που θα θέσει τη δεξιά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και αυτό το συνοθήλεμα του λαϊκισμού εκεί που του αξίζει. Διότι ο ελληνικός λαός αξίζει πραγματικά περισσότερα από αυτά που του προσέφεραν τα χρόνια της τοξικότητας και της διχόνοιας. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε το λαό με ένα σχέδιο αλλαγής και προοπτικής. Και ο ελληνικός λαός να ζήσει συνεχώς μικρούς εμφυλίους και μικρούς διχασμούς. Αξίζει περισσότερα, θα του δώσουμε περισσότερα. Να είστε καλά και καλό μας αγώνα. Όποτε και αν επιλέξει ο Πρωθυπουργός να προκηρύξει εκλογές, είμαι σίγουρος ότι το Πασόκ θα επανέλθει ως πρωταγωνιστής στο πολιτικό προσχείο της πατρίδας μας. Πάρετε την παράδοση στα χέρια σας, η νίκη είναι σίγουρη. Να είστε καλά, καλή δύναμη.